Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ μαζί σας σήμερα. Έχουμε την δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε το ρομποτάκι μας. Όπως γνωρίζετε, η τεχνολογία στις μέρες μας πλέον έχει πει για τα καλά στη ζωή μας. Όλοι μας σίγουρα ασχολούμαστε με τεχνολογία, ακόμη και εσείς, σαν μικρά παιδιά. Όλοι έχουμε ένα υπολογιστή στο σπίτι μας, σε οποιαδήποτε μορφή, ακόμη και σε ένα κινητό τηλέφωνο. Διαπιστώνεται καθημερινά ότι οι δυνατότητες ενός υπολογιστή είναι πάρα πολλές μεγάλες και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι ότι ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε με έναν υπολογιστή μπορείτε να το καταφέρετε. Το μόνο που θέλει είναι να έχετε φαντασία και δημιουργικότητα. Και σαν μικρά παιδιά που είστε, πιστεύω ότι διαθέτετε πάρα πολύ μεγάλη φαντασία και δημιουργικότητα. Εμείς κατασκευάσαμε ένα ρομποτάκι. Να σας πω βασικά αρχικά ότι είναι ένα εκπαιδευτικό ρομποτάκι, το οποίο το χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικούς καθαρά λόγους. Είναι της γνωστής εταιρείας, μπράβο, LEGO. Είναι η γνωστή εταιρεία με τα τουβλάκια. Είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι και πιστέψτε ότι είναι και το δικό μου αγαπημένο παιχνίδι. Όλοι έχουμε παίξει LEGO, όλοι έχουμε συναμολογήσει και είναι ένα από τα παιχνίδια που μας δίνει δυνατότητα να κατασκευάσουμε διάφορα πράγματα και να δημιουργήσουμε οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Τώρα θα μου πείτε γιατί LEGO. Γιατί για το να κατασκευάσει μια τέτοια κατασκευή, να δημιουργήσει καλύτερα, συγγνώμη, μια τέτοια κατασκευή, πρέπει να έχει δυνατότητα να μπορεί να τη χτίζει. Και, και η μόνη εταιρεία που μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο ήταν η LEGO, που έχει τη δυνατότητα με τα τουβλάκια, τα γνωστά τουβλάκια σε όλους μας, να κατασκευάσουμε ένα ρομποτάκι σε οποιαδήποτε μορφή θέλουμε. Αυτό το ρομποτάκι που έχουμε να σας δείξουμε εμείς είναι το Mindstrom, το εκπαιδευτικό ρομποτάκι, που είναι καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους. Είναι η αρχική του μορφή, έτσι όπως το δίνει η εταιρεία, με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει να το δημιουργήσετε, εσείς όταν αγοράσετε το βασικό πακέτο της LEGO. Το βασικό πακέτο της LEGO είναι ένα κουτί που αποτελείται από ένα αριθμό από διάφορα τουβλάκια όπως διαπιστώνετε. Φυσικά είναι λίγο διαφορετικά από τα τουβλάκια που έχετε συνηθίσει, αλλά συνεχίζεται, δεν πάρει να είναι LEGO. Και έχει κάποιους αισθητήρες. Στο πακέτο αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε κάποιες κατασκευές που σας δίνει LEGO, κάποιες κατασκευές. Μία από αυτές τις κατασκευές είναι η συγκεκριμένη που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Η συγκεκριμένη κατασκευή αποτελείται από δύο κινητήρες κίνησης που βρίσκονται εδώ κάτω που είναι οι ρόδες. Ένας ακόμη επιπλέον κινητήρας που εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε σαν βραχίωνα για να κάνει κάποια εργασία. Επίσης έχουμε έναν αισθητήρα οπτικό που ανοιχνεύει εμπόδια και κάνει οτιδήποτε εντολές του δώσουμε εμείς, αυτός ο αισθητήρας. Υπάρχει ο αισθητήρας που ξεχωρίζει τη φωτεινότητα λευκό-σκουρό, ο συγκεκριμένος, που θα το δείτε με ποιον τρόπο γίνεται και θα σας εξηγήσουμε το να ξεχωρίζει το λευκό και το σκουρό. Υπάρχει ο αισθητήρας ακοής, ο οποίος δυστυχώς επειδή στην παρουσίαση υπάρχει ένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο αισθητήρα, δεν μπορείτε να τον δείτε ακριβώς τι κάνει, αλλά να σας πούμε με λίγα λόγια, ο αισθητήρας αυτός του λες πόση ευαισθησία έχει και με ένα χειροκρότημα ή μια φωνή κάνει κάποιες εντολές. Και φυσικά έχουμε τον αισθητήρα κρούσης, ο οποίος μόλις ακουμπήσει σε ένα εμπόδιο κάνει κάποια κίνηση. Αυτοί είναι οι βασικοί αισθητήρες οι οποίοι υπάρχουν στο συγκεκριμένο πακέτο LEGO. Έχει κι άλλος. Από εδώ και πέρα, κάθε κατασκευή, όσο πιο πολύπλοκη γίνεται, μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον αισθητήρες και υπάρχουν και άλλοι αισθητήρες. Να πούμε λίγο όμως ότι δεν έχουμε μικρά παιδάκια. Τι είναι αισθητήρες. Τι είναι οι αισθητήρες. Ναι. Από ποια λέξη βγαίνει. Το από την αίσθηση και από το αισθάνομαι, αισθάνονται τα τουβλάκια, τα LEGO. Όχι. Αυτό πώς αισθάνεται, το έχουν κάνει μαγικά. Όχι, έχουν βάλει ένα κάτι σαν μηχάνημα. Καταλάβατε. Ενώ είναι πλαστικό και είναι τουβλάκι LEGO, επάνω έχει, όπως είπε ο μαθητής σας, ένα πάρα πολύ ευαίσθητο μηχάνημα που λειτουργεί, που δουλεύει, όπως οι ανθρώπινες αισθήσεις. Δεν είναι άνθρωπος όμως, το καταλαβαίνουμε. Και πού έχει τέτοιο, μας εξήγησε ο κύριος. Έχει στα ματάκια επάνω, έχει στο χέρι, έχει ακοής, κατά κάποιο τρόπο ακούει,
Καταλαβαίνετε τι θα πει αισθητήρας. Και επίσης έχει, μας είπε ο κύριος, συγγνώμη για την έκφραση. Όχι, πολύ, πολύ. Ξέρετε καλύτερα πώς θα τα μεταδώσετε. Είναι το παιδαγωγικό του κομμάτι τώρα, ναι. Έχει και κινητήρες, είπε. Τι θα πει κινητήρες. Ναι. Ωραία, πες Βαγγελή. Κινητήρες είναι ότι το βοηθάνε να κινείται και να κάνει κάποιες συγκεκριμένες δουλειές. Πού έχουμε κινητήρες, ξέρετε. Στα αυτοκίνητα. Δεν κινείται το αυτοκίνητο μόνο με τη βενζίνη, μέσα και ένα μηχάνημα που δίνει κίνηση και λέγεται πώς. Κινητήρας. Αυτό έχει κινητήρες δύο, και κάτω και πάνω. Όλοι αυτοί οι αισθητήρες που είπαμε πριν και οι κινητήρες συνδέονται σε έναν μικροϋπολογιστή, ο συγκεκριμένος, ο οποίος κάνει και όλη την δουλειά. Δηλαδή δίνει τις εντολές για να ακούσει, να αισθανθεί, να κινηθεί και να προχωρήσει. Ο προγραμματισμός είναι απλός, γίνεται μέσα από ένα πρόγραμμα και αυτός είναι φανταστείτε σε μορφή σαν τουβλάκια, τετραγωνισμένα, τα οποία και αυτά τα χτίζεται με τη σειρά και κάθε τουβλάκι κάνει μια συγκεκριμένη εργασία. Μπορείτε να βάλετε ένα τουβλάκι και να του πείτε θέλω να προχωρήσει μπροστά. Το τουβλάκι αυτό, θα διαβάσει ο υπολογιστής το τουβλάκι αυτό και θα δώσει την εντολή στον κινητήρα που είπαμε πριν για να προχωρήσει μπροστά. Πόσο θέλω να προχωρήσει μπροστά, ένα λεπτό. Προχωράει ένα λεπτό. Ένα δευτερόλεπτο. Προχωράει ένα δευτερόλεπτο. Θέλω να προχωρήσει μπροστά. Θέλω να προχωρήσει μπροστά τόσο όσο το ορίσω εγώ. Μπορώ να του πω μετά κάποια στιγμή να βάλω ένα δεύτερο τουβλάκι δίπλα και να του πω ότι να προχωρήσει μέχρι τα μάτια να βρουν ένα εμπόδιο. Θα προχωρήσει το συγκεκριμένο ρομποτάκι μέχρι τα μάτια να διαβάσουν ένα εμπόδιο σε όποια απόσταση το ορίσω εγώ. Στα 2 εκατοστά, στο 1 εκατοστό, στα 3 εκατοστά. Κάπως έτσι λειτουργεί το ρομποτάκι. Τα πάντα πρέπει εμείς να τα ορίσουμε να κάνουμε. Δεν μπορούν τα ρομποτάκια να σκεφτούν μόνα τους. Εμείς πρέπει να τα ορίσουμε, να δώσουμε τις κατευθύνσεις τι πρέπει να κάνουμε. Για να μην σας κουράζω, θα ήθελα να δείτε τι του είπαμε, τι θα του πούμε να κάνει. Να σας πω με λίγα λόγια ότι θα ακολουθήσει το ρομποτάκι τη συγκεκριμένη γραμμή πάνω στην πίστα, θα συναντήσει, θα δώσει δηλαδή κίνηση και θα ακολουθήσει τη μαύρη γραμμή που βλέπετε εδώ, θα συναντήσει ένα εμπόδιο, το εμπόδιο με ποια αισθητήρα θα το διαβάσει. Με τα μάτια. Με τα μάτια, μπράβο. Με το που θα δει το εμπόδιο με τα μάτια θα σταματήσει. Και μετά, με το συγκεκριμένο κινητήρα, θα χτυπήσει τη συγκεκριμένη μπάλα. Θα κάνει κάποιες κινήσεις προς τα πίσω, θα πανηγυρίσει με τον συγκεκριμένο κινητήρα που είναι σαν χέρι, μηχανικό. Λοιπόν, και θα κάνει κάποιες κινήσεις και στο κέντρο της πίστας. Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι. Μπορείτε να βλέπετε και στον προζέκτορα. Καλύτερα, θέλετε. Να βλέπεις το προτζέκτορα. Αυτή τη στιγμή το ρομποτάκι με τον αισθητήρα που είπαμε πριν, το συγκεκριμένο εδώ κάτω, ξεχωρίζει το λευκό από το μαύρο. Δεν διαβάζει χρώματα. Ξεχωρίζει το φωτεινό από το σκοτεινό. Και σύμφωνα με αυτό, δίνει κίνηση στους κινητήρες για να προχωρήσει πάνω στη γραμμή. Αυτή τη στιγμή διάβασε το εμπόδιο με τα μάτια. Και ο Βραχίου να στύψει την μπάλα. Ήρθε ώρα να πανηγυρίσει. Συνάντησε εμπόδιο και πριν είπαμε ότι υπάρχει ένα αισθητήρα κρούσης.
Αυτή ήταν μια απλή παρουσίαση το τι μπορεί να κάνει ένα ρομπότ. Φυσικά είπαμε. Μπορεί να χορέψει. Μπορεί να χορέψει, φυσικά. Είπαμε ότι τα πάντα βασίζονται στη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Να χορέψει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να χορέψει. Πρέπει να το προγραμματίσουμε να χορέψει. Πρέπει να του πούμε να κάνει κάποια πράγματα. Τα συγκεκριμένα ρομποτάκια δεν είναι σαν τους ανθρώπους που σκέφτονται και το κάνουν πράξη. Πρέπει εμείς να πάμε και να του πούμε τι πρέπει να κάνει. Να το βάλω μια φορά να το δείτε, θέλετε. Α, τι βάλω. Προλαβαίνω. Ψάχνουμε να βρούμε όνομα. Να το βαφτίσουμε, πρόκειται να όλοι μαζί δεν ακούγεστε. Λοιπόν. Κίτσο. Τι θα γίνει με το όνομα, θα βρούμε όνομα. Wally! Το Wally το έργο. Σας θυμίζει το Wally λόγω στα μάτια πάνω, έτσι. Πες το. Για να ψάξω. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες κατασκευές που μπορεί να φτιαχτεί και με πόδια και να προχωράει.